Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, σήμερα καλεσμένος μου είναι ο αγαπημένος μου φίλος, παιδικός φίλος, χρόνια φίλος, ίσως κάτι δεκαετίες, ο Παναγιώτης ο Στεργίου, ένας από τους κορυφαίους έγχορδους. Γιατί ο Παναγιώτης παίζει τα πάντα. Να τον πω μπουζουξί δεν αρκεί. Να τον πω κιθαρίστα δεν φτάνει. Να τον πω ουτίστα, ό,τι κάνει, ό,τι παίζει. Παναγιώτη μου, τα παίζεις όλα. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Δεν μου λες κάτι. Όταν κανείς μάθει κιθάρα ή μπουζούκι, μπορεί εύκολα να μεταβεί στα υπόλοιπα έγχορδα ή πάλι θέλει δουλίτσα? Είναι πιο εύκολα, αλλά πάντα θέλει δουλειά. Γιατί άλλη τεχνική έχει το ένα όργανο, άλλο το άλλο όργανο. Είναι θέμα το πώς το νιώθει κανείς να εκφραστεί μέσα από την επιλογή του οργάνου που έχει διαλέξει. Δηλαδή, πώς νιώθεις, τι σου αρέσει, ποιο όργανο σου αρέσει. Ποιο όργανο περισσότερο... και ποιος ήχος. Ναι, το κάθε όργανο παράγει ένα δικό του ήχο. Mm-hmm. Και εγώ ξεκίνησα από κιθάρα. Αυτό και κατασταλάξα στο μπουζούκι μετά. Δηλαδή τι είδες, ότι η κιθάρα δεν σε καλύπτει, είναι καλύτερος ο ήχος? Όχι, ήμουν και σε πιο μικρή ηλικία. Βέβαια τα ακούσματά μου ήταν πάρα πολλά, γιατί έζησα και στο εξωτερικό. Αλλά επηρεάστηκα από τον Γιώργο του Ζαμπέτα το 1975 που ήρθε στη Γερμανία. Και ποιο δεν επηρεάστηκε? Δηλαδή είδε στο Ζαμπέτα μια φορά και είπε: θα κάνω. Ναι, ναι, θα γίνω μπουζουξή. Θυμάσαι κάτι δάχτυλα που είχε? Σαν λουκάνικα ήταν, μεγάλα φαρδιά. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θέλω να πω: μια φορά το είχα κάνει χειραψία, τρόμαξα με το χέρι του και έλεγα: αυτό το χέρι δεν μπορεί να. Ήταν και πιο μεγάλο το μπουζούκι του βέβαια σε όλα, γιατί ήταν άρχοντα μεγάλο. Τον θεωρώ τη χαρακτηριστικότερη πενιά, έτσι. Είναι ο πιο αναγνωρίσιμο παίχτη που έχει γίνει ποτέ. Και μεγάλος βιρτουόζος. Και συνθέτης. Καταλαβαίνεις τα τραγούδια του από 100 χρόνια μακριά και ας μην ξέρεις ότι τα έχει γράψει αυτός. Έχει αναβαθμίσει και με πολύ μεγάλους συνθέτες μέσα από το παίξιμό του. Έχει γράψει αγωγές, απαντήσεις. Πάρα πολλά πράγματα. Τώρα εδώ θα σε πάω ανάποδα. Δεν θα σε πάω στο συνθέτη Στεργίου, θα σε πάω στο μουσικό Στεργίου. Άπειρες ώρες στούντιο, εντάξει, μιλάμε κάτι ζωές ολόκληρες. Στο στούντιο μέσα, η μουσική του επιπέδου σου στολίζουν τα τραγούδια των συνθετών που πάνε να παίξουν, να διεκπεραιώσουν με δικές τους απαντήσεις ή με δικές τους εισαγωγές καμιά φορά. Και κατά κάποιο τρόπο μετά αυτά τα αφήνετε και φεύγετε. Και ακόμα και τα ταξίμια που κάνετε, τα αφήνετε και φεύγετε. Δηλαδή, το θεωρώ μεγάλη γενναιοδορία αυτών των μουσικών που σε ένα έργο αλλουνού ανθρώπου, αλλουνού δημιουργού, αλλουνού συναδέλφου τους, χαρίζουν δικά τους γεννήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στους συνθέτες. Όταν γράφουν κάποια τραγούδια, μπαίνει ο τραγουδιστής μέσα και τα εκφράζει με ένα δικό του τρόπο. Και έχει άλλη χάρη. Άλλες φορές τα εκφράζει, δίνει μπόνους που λένε στο κομμάτι, τα αναβαθμίζει. Άλλες φορές, αν δεν είναι καλός, τα υποβαθμίζει. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και στα στούντιο με τα. Κάποτε υπήρχαν τα στούντιο, μην ξέρετε. Ναι, για αυτά τα στούντιο. Με το συνθέτης. Δηλαδή, όταν έχει έμπνευση ένας μουσικός, τον αφήνει ο συνθέτης να εκφραστεί μέσα από αυτό. Άμα βγει καλύτερο το αποτέλεσμα, το κρατάμε. Άμα δεν βγει, όχι. Υπάρχουν όμως και συνθέτες οι οποίοι συγκεκριμένα ξέρουν τι ζητάνε από τον παίχτη. Mm-hmm. Δεν τον αφήνουν να βάλει δικά του πράγματα μέσα. Αυτό συμβαίνει σπάνια όμως. Πολύ, πολύ σπάνια. Είσαι από τους τυχερούς και μάλλον από τους τελευταίους. Η τελευταία γενιά που πρόλαβε τα στούντιο που μπαίναμε όλοι μαζί μέσα να γράψουμε και μιλάγαμε όλοι μαζί, συνεννοιόμασταν, πειραζόμασταν, προτείναμε στο συνθέτη, στο κομμάτι, στο τραγουδιστή, ζούσαμε όλοι μαζί μέσα ένα στούντιο. Σήμερα πια το πράγμα έχει αποξενωθεί. Ο καθένας σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι, γράφει αυτά που είναι να γράψει και στο τέλος γίνεται απλώς μία μίξη. Έχει διαφορά αυτό το πράγμα? Το βλέπεις να έχει διαφορά? Βέβαια, γιατί... είναι ψυχρό να είσαι μόνος σου όταν γράφεις και είναι πιο ζεστό όταν γράφουν όλοι μαζί. Εγώ τα πρόλαβα αυτά. Στην Κολούμπια γράφαμε. Με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο έπαιξα στο δίσκο Εθνική Θεσσαλονίκη του Πασχάλη Τερζή. Όλοι live. Θυμάμαι μάλιστα και τον Πασχάλη τον Τερζή. Είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη μετά τη δουλειά με το αυτοκίνητο για να έρθει στην Κολούμπια 10 ώρα το πρωί να γράψει. Υπήρχε τόσο μεγάλο ζήλο και μεράκι για αυτό που κάναμε. Πολλές φορές λέγαμε, αχ, δεν έχω όρεξη τώρα να πάω στο στούντιο να παίξω. Αλλά όταν έβλεπες όλους τους μουσικούς μαζί, ξαφνικά φεύγαν οι ωρέξεις και άρχισε το πανηγύρι που λένε. Δηλαδή, το θέλω να παίξω καλά. Ήταν άλλο, ήταν διαφορετικά τότε. Μετά ήρθε η ψηφιακή εποχή. Ισοπεδωθήκαν όλα. Ισοπεδωθήκαν όλα. Το πιάνεις, το βλέπεις, το αισθάνεσαι? Το βλέπω παιχτικά και μόνο. Δηλαδή, βάζεις τώρα τα ακουστικά, έχουν παίξει κάποια μασίνια από πριν και εσύ πρέπει να παίξεις από πάνω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Mm-hmm. Και πρέπει να είσαι μηχανάκι μέσα στο μετρονόμο.
Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν οι ευκολίες της ψηφιακής εποχής, υπάρχουν όμως και οι δυσκολίες προς εκτέλεσή τους. Να, όπως ήρθα και εγώ τώρα κατευθείαν με το μηχανάκι, κρύα χέρια, άρχισα να παίζω μπουζούκι ξαφνικά. Τι να πω. Πες μου κάτι. Πολλοί λένε ότι η καταγωγή κάθε μουσικού, κυρίως κάθε μουσικού, τον χαρακτηρίζει και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή τη σκιά, από τη σκιά σου. Mm. Εσύ από την Ήπειρο. Mm. Αλλά από μια γωνιά ιδιαίτερη της Ήπειρου, την Πρέβεζα, που βλέπει και θάλασσα, ακουμπάει και δύση, βρέχεται και από το Ιόνιο και έχει ένα άλλο κράμα, μια άλλη μίξη η Πρέβεζα. Πόσο σε ακολουθάει η Πρέβεζα και η Ήπειρος στη μουσική σου? Με ακολούθησε αργότερα. Mm. Εγώ έζησα ένα χρόνο στο κανάλι Πρεβέζης, στη θεία μου. Εκεί γινόντουσαν πανηγύρια και πέφταμε για ύπνο σαν να νούρισμα τα ακούγαμε από το βάθος με τον άνεμο που ερχόντουσαν τα κλαρίνα και τα τραγουδιστές. Και αυτό έγινε βίωμα σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν το 67. Ήμουνα 5 ετών. Θα πω και μια ιστορία. Μια φορά έφυγα από το σπίτι για να πάω να δω τι γίνεται τι εκεί. Γίνεται εκεί. Την κουμπάνησα το παράθυρο, δηλαδή την πήδηξε και έφυγε. Ναι, καλοκαιράκι ήταν, κοιμόντουσαν όλοι και εγώ την κουμπάνησα και έφυγα. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ που έκατσα και έβλεπα τους μουσικούς και τους τραγουδιστές. Κοντοστάθηκα, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι θα είναι μέλος από δουλειά μου αυτή. Και σηκώθηκα και έφυγα για να, γιατί ήταν, ήμουν να μην φάω ξύλο. Τελικά δεν το απέφυγα το ξύλο, το έφαγα. Ναι. Μετά φύγαμε για Γερμανία. Ήταν η δεύτερη φορά που φύγαμε για Γερμανία, από το 68 και μετά. Τα ακούσματά μου ήταν τελείως διαφορετικά. Ακούγαμε διάφορα στυλ μουσικής, rock, jazz, blues, κλασική μουσική, pop μουσική, γερμανικά, Beatles, Rolling Stones, διάφορα. Ελληνικά, ρεμπέτικα, που είχε πάρει ο πατέρας μου Καραζίδη δίσκους στη Γερμανία. Και αυτά όλα με εμπλουτίσανε μουσικά, χωρίς όμως να το καταλαβαίνω στην αρχή. Δούλεψαν μέσα σου. Ναι. Και αργότερα όταν ασχολήθηκα με τη μουσική, άρχισαν με την πάροδο του χρόνου να βγαίνουν από μέσα μου. Α, παίζω και κιθά, θα παίξω και αυτό το στυλ, θα παίξω και αυτό το στυλ. Και βλέπω ότι το είχα άνετα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργήσαν μια κλασική παιδεία στο παρελθόν σε μένα, με αποτέλεσμα να αφομοιώσω τα είδη της μουσικής και να μου χρησιμεύσουν μελλοντικά. Αυτό έρχεται με το χρόνο όμως σιγά σιγά και με την πολλή μελέτη. Γιατί ένας μουσικός, όταν είναι καλός μουσικός, δεν ακούει μόνο το είδος του που είναι το μπουζουκί. Θα ακούσει ό,τι διάφορα πέσει, είδη ό,τι μουσικής. Πέσει μπροστά του, ναι. Διάφορα είδη μουσικής. Δηλαδή, Latin, jazz, ρώσικα, τουρκικά, παραδοσιακή, ελληνική μουσική, όλα αυτά τα... Και είναι στιγμές που, τα... που θέλω να ακούω μόνο αυτό. Μετά την άλλη μέρα θέλω να ακούω μόνο το αντίθετο, ξέρω. Παίζει ρόλο. Mm-hmm. Είναι σαν να έχεις μια μεγάλη βιβλιοθήκη και να λες ότι εγώ θα έχω μόνο αυτό το είδος, μόνο ότι δεν έχεις πολλά βιβλία, δεν έχεις πολλή γνώση. Η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει τα πάντα μέσα για να μπορείς να πάρεις ό,τι είναι να πάρεις. Μου εξαρτάται πώς θα αισθάνεσαι. Το άκουγα και πριν με τον κρατερό, με το οποίο που λέγατε, να σκεφτούμε, να σκεφτόμαστε. Δεν είναι να σκεφτόμαστε, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Είναι να νιώθουμε. Mm-hmm. Έτσι, η μεγαλύτερη γλώσσα επικοινωνίας στον άνθρωπο είναι το νιώθω για μένα. Και το νιώθω βγαίνει το πώς εκφράζεις εσύ μέσα από αυτό που κάνεις. Αρκεί να ευχαριστείς τον εαυτό σου το αποτέλεσμα, το πώς νιώθεις τα πράγματα στη ζωή σου. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε συνθέτες πάρα πολύ μεγάλους που δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε. Το Μάρκο ή το Τζιτσάνι, δεν συγκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος όμως το ένιωσε το αντικείμενο με μια διαφορετική άποψη. Διαφορετική ματιά, το οποίο ήταν αποδεκτή. Mm-hmm. Έτσι συμβαίνει και στους μουσικούς, στους παίκτες. Σε αυτό που λες ότι έχεις πολλούς Παναγιώτηδες μέσα σου, δηλαδή εννοώ τρόπους, ακούσματα κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μου μιλάγανε για σένα, σε προσδιορίζανε ο καθένας διαφορετικά. Ας πούμε, ο Τάσος Χαμουρτιάδης έλεγε καταπληκτικό στα Λάτιν. Ο Βαρδής έλεγε ένας ροκάς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο καθένας έλεγε ένα άλλο. Αυτό είναι, αυτή η πολυμορφία, αυτή η πολυσχηδής προσωπικότητα και ο παίκτης αυτός βγαίνει και στο έργο σου, που έχεις κάνει δύο CD.
Βγαίνει και εδώ πέρα μέσα, θα ακούσει κανείς. Πρώτα απ' όλα δεν πλήττει, είναι ένα πράγμα μονότονο από την αρχή στο τέλος. Έχει διάφορους ρυθμούς, διάφορους τρόπους και διάφορες απόψεις πάνω ακόμα και στους δρόμους και στους τρόπους. Προτείνεις κάτι καινούριο. Ναι, είναι ένας πολυδιάστατος δίσκος αυτός. Με τους φίλους μου παρέα, είναι ο τελευταίος που έγινε πριν 3 χρόνια. Με τους φίλους μου παρέα κάλεσα πάρα πολύ μεγάλους σολίστες και παίξανε. Και διάφορα στυλ. Αυτό. Όπως και στον πρώτο δίσκο που έκανα το 2009 με την επωνυμία Soul, με τον τίτλο Solo, έβαλα διάφορα στυλ πάλι μέσα. Δεν ήθελα να τον κάνω μόνο μπουζούκι ή μόνο κλασικό ή μόνο, ξέρεις, ένα στυλ. Ναι. Μ' αρέσει να υπάρχει διαφοροποίηση μέσα σε ένα δίσκο. Mm-hmm. Αυτό είμαι. Δηλαδή, μπορεί να παίξω, να είμαι σε φάση να παίξω ένα ρεμπέτικο στυλ, θα το παίξω πάρα πολύ καλά. Και την άλλη μέρα να θέλω να παίξω ένα διαφορετικό στυλ. Επίσης θα το παίξω πάρα πολύ καλά. Είναι το πώς το αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Ο λόγος ύπαρξης πλέον αυτών των δίσκων, γιατί όλο και περισσότερο βλέπω μουσικούς να κάνουν προσωπικούς δίσκους, προσωπικές δουλειές, είναι να φτάσετε πιο κοντά και πιο εύκολα στους νέους. Ένα μεγάλο κίνητρο που έγινε ο δίσκος, τα ορχιστρικά μου, ήταν ναι, για τους νέους. Παίζουμε πάρα πολλά χρόνια τα γνωστά ορχιστρικά των μεγάλων μουσουλγών σολίστ, τα οποία είναι ασύλληπτα πάρα πολύ καλές συνθέσεις. Και εγώ ίδιος θα παίζω ακόμα. Και όταν πρώτο άκουσα Λεμονόπουλο, είχε ό,τι ορχιστρικό, τρελάθηκα. Και αυτό για μένα ήταν ένα κίνητρο να κάτσω να μελετήσω. Έτσι λοιπόν και εγώ αποφάσισα για τη νέα γενιά, μιας και έχω γίνει αναγνωρίσιμο στη νέα γενιά, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, να κάνω ένα ορχιστρικό δίσκο, να κάνω ορχιστρικά που θα έχουν και ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ούτως ώστε να αποτελεί το κίνητρο για να μπορέσουν να μελετήσουν αυτό. Να μελετήσουν. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Είχες, αλλά στο βάθος του μυαλού σου αυτό είχες. Ναι, όμως μέσα στη δεξιοτεχνία, που κάποια κομμάτια που είναι δεξιοτεχνικά, κρύβεται και μια σύνθεση. Mm-hmm, πάντα. Μια απόλυτη αρμονία. Και εδώ θέλω να πω το εξής προς τους νέους, γιατί το τεχνικό επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ σε όλα τα όργανα και σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αλλά θα μιλήσω για τους μπουζουξίδες, για τους νέους εδώ. Έχουν βγει πάρα πολύ καλοί τεχνίτες στο μπουζούκι. Θα προτιμούσα να υπήρχε λίγο πιο ψυχούλα όμως. Και αυτό λείπει. Και το βλέπουμε στα πάντα γύρω μας. Όχι μόνο στην τέχνη, και στα αυτοκίνητα ακόμα. Mm-hmm. Που είναι απρόσωπα. Γενικώς τα πάντα γίνονται απρόσωπα. Και αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει και με λυπεί, η αλήθεια. Εσύ μπουζούκι πού έμαθες? Μπουζούκι άρχισα να μάθω στη Γερμανία. Το 75 μου πήρε το όργανο ο πατέρας μου, ένα τρίχορδο, ένα χάλια όργανο, τέλος πάντων. Δεν ήξερα ούτε καν πώς κουρτίζεται. Με το που ήρθε ο Ζαμπέτας, μου έδειξε ο Μάκης ο Μαυρόπουλος που ήταν μαζί του κάποια στιγμή που τον βρήκα και πριν ανέβει. Και ήρθε στην Αθήνα το 76, το Πάσχα, και τον Αύγουστο το 76, μετά από λίγους μήνες, πήγα στη σχολή του Θεμιστοκλή Παπαβασιλείου. Στο Θέμη. Το Θέμη. Δεν σε λυπεί ότι δεν υπάρχει ένα οδείο που να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν μπουζούκι? Δηλαδή, όπως βλέπεις τόσα οδεία στους δρόμους, να αναγκάζεται κάθε μαθητής να ψάχνει ένα δάσκαλο με το ματοκιάλι που δεν είναι παιδεία, το μπουζούκι, τα λαϊκά όργανα γενικώς δεν διδάσκονται. Γιώργο, όπως είπαμε και πάλι, είναι το τι νιώθει ο καθένας. Στην σχολή του Θέμη Παπαβασιλείου δεν μας έδειχνε ο Θέμης πώς είναι εδώ, πώς είναι εκεί. Μας έδειχνε τις κλίμακες, τις νότες. Αλλά ήταν τόσο καλός δάσκαλος που θα καταλαβαίναμε αργότερα μόνοι μας το πώς, που είναι τα πατήματα από ένα τραγουδί ή ένα ορχιστρικό όταν ακούμε. Mm-hmm. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα του Μπατσατέμπο του Χιώτη. Του έλεγα να μου το δείξει και μου λέει: εγώ σου έχω δείξει τα πάντα. Και ζητάς να σου δείξω τον Μπατσατέμπο του Χιώτη. Ο Μπατσατέμπος έχει μία κλίμακα. Είναι σε κάποιες κλίμακες γραμμένο. Σας έχω δείξει. Ακούς. Όντως, συγχωρήθηκα όταν μου το είπε. Μετά από 2 μήνες μπαίνω σε ένα ταξί μέσα, χωρίς να κρατάω το όργανο, και ξαφνικά ακούω, έπαιζε το ράδιο το Μπασατέμπο. Ήξερα ακριβώς πού είναι τα πατήματα. Mm-hmm. Με το που πήγα στη σχολή, πήγα στο μπουζούκι και έπαιξα. Ναι. Παρόλα αυτά. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν σχολές mm-hmm. που δείχνουν τις κλίμακες. Εννοείς οδεία. Βεβαίως. Ναι. Οδεία, ναι. Αλλά το μπουζούκι δεν διδάσκεται. Δεν μας δίδαξε μπουζούκι ο Θέμης, μας δίδαξε μουσική, θεωρία μουσικής, κλίμακες mm. κλπ. Θα μπορούσαμε να τις μάθουμε και κάπου αλλού. Mm. Απλά ήταν πάρα πολύ σωστός στον τρόπο εκμάθησης προς το μουσικό.
Και είχε και ένα καλό ότι γινόταν και ο ίδιος μαθητής για να σου αυξάνει την αυτοπεποίθησή σου. Να σε κάνει να σε φέρνει σε ίδιο βαθμό. Λοιπόν, υπάρχουν μελωδία. Είναι το θέμα ότι το πώς αισθάνεται ο καθένας. Αυτό πηγάζει από τα βιώματά του. Αυτό πηγάζει από την κλασική του παιδεία. Όταν λέμε κλασική παιδεία, λέμε πολυακούσματα που έχει ο καθένας μέσα του. Και πόσο το αγαπάει. Όχι να γίνει κάποιος επειδή θέλει να γίνει γνωστός, να το κάνει για πάρτι του πρώτα. Να το αγαπάει αυτό. Φτάσαμε σχεδόν 60 χρονών και ακόμα είμαστε με ένα μπουζούκι στο χέρι. Μήπως στηρίξει. Ακριβώς. Να πάρουμε ένα άλλο όργανο. Πες μου κάτι. Είναι άλλος άνθρωπος ο μουσικός και ένας άλλος άνθρωπος ο συνθέτης. Θέλω να πω ότι όλη η μουσική δεν είναι συνθέτες και όλοι οι συνθέτες δεν είναι βιρτουόζοι μουσικοί. Τι είναι σύνθεση? Γιατί πολλοί τον μπερδεύουν. Σου λέει, είναι μουσική. Σύνθεση είναι η δημιουργία. Και ο σολίστης είναι ο εκτελεστής. Μπορεί ένας που παίζει ένα όργανο και δημιουργεί καταπληκτικά τραγούδια να μην είναι πολύ καλός όπως είναι ένας σολίστης. Στο όργανο της, οποιοδήποτε άλλο. Ας πάρουμε παράδειγμα από το Γιάσα Χάιφες. Μελοποιούσε Παγκανίνη, Λίστ, διάφορα. Ήταν ένας τέλειος εκτελεστής. Δεν είπε ότι δημιουργός είναι και ο τέλειος εκτελεστής. Αυτή είναι η διαφορά. Και όταν γράφεις ένα κομμάτι, αυτή η μουσική πού υπάρχει, πού πας και τη βρίσκεις? Άμα είναι ορχιστρικό, μιλάμε για έμπνευση. Άμα είναι τραγούδι, θα σου δημιουργηθεί έμπνευση μέσα από το στίχο που θα σου δώσει ο κύριος Λεκάκης. Και αν δεν έχεις το στίχο, και αν δεν έχεις ένα στίχο μπροστά σου. Γίνεται λοιπόν και χωρίς στίχο, τουλάχιστον. Τι κάνεις, πού πας? Πού είναι αυτή η μουσική, πας και την παίρνεις? Ξέρεις, η μουσική είναι μια στιγμή έμπνευσης. Ναι. Την έμπνευση δεν την έχουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Είναι ιδιαίτερη στιγμή, μοναχική στιγμή. Είναι στενάχωρη στιγμή, είναι χαρούμενη στιγμή. Εξαρτάται τη στιγμή που περνάς. Το τι σε εκφράζει εκείνη τη στιγμή, τι έχεις περάσει και το πιο, πιο δημιουργικό, τι είναι για σένα, ο έρωτας ή η απόρριψη του έρωτα? Δηλαδή όταν είσαι. Και τα δύο είναι. Και τα δύο. Και τα δύο είναι. Είναι τα πάντα βγαίνουν, είναι ένα μάθημα και βγαίνουν προς το καλύτερο που λένε. Αναβαθμίζεσαι γενικώς. Δεν μου είπες που πας και ψωνίζεις τη μουσική που γράφεις όμως. Ψωνίζω. Σε ποια δεξαμενή είναι αυτή που πας και την αγοράζεις και την παίρνεις και την κατεβάζεις? Είναι θέμα έμπνευσης. Ναι. Είναι το κίνητρο. Πολλές φορές υπάρχει και ένα κίνητρο για να γράψεις, το οποίο δεν είναι βέβαια οικονομικό. Τώρα πια το ξέχασα. Θέμα... Όχι, ποτέ δεν ήταν οικονομικό. Ναι. Ήταν θέμα ανάγκης. Να εξωτερικεύσεις. Πολύ περισσότερο. Να δώσεις προσφορά. Να προσφέρεις. Να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου. Προσφορά είναι αυτό. Και είναι πολύ όμορφο όταν ακούς ένα τραγούδι σου να παίζει στο ραδιόφωνο. Θέλω να σου πω ότι με ένα τραγούδι μας, στο έχω ξαναπεί, ένα παιδί το οποίο ήταν ανάπηρο, το ξέρεις, στην Πάτρα, μην πούμε και το όνομά του, σηκωνόταν και χόρευε και περπάτηκε και όταν τέλειωνε το κομμάτι ξανακαθόταν κάτω στο. Και η μητέρα του με είχε φωνάξει, το θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει, και με είχε τρελάνει στα φιλιά για αυτό που έβλεπε στο παιδί που δεν το πίστευε. Τη μεγάλη δύναμη δηλαδή που μπορεί να έχει μια δημιουργία, Παναγιώτη. Κοίταξε, η μουσική είναι γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, στο λαό. Είναι μεγαλύτερη γλώσσα επικοινωνίας. Γιατί αισθάνεται διαφορετικά αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας ο καθένας. Αυτά δεν του τα δίνει ο λόγος. Ο λόγος είναι σκέψη. Για μένα η σκέψη πολλές φορές είναι και μια σκιά. Από τη ίδια ρίζα ξεκινάνε και τα δύο. Ναι, είναι λίγο πονηρό αυτό. Mm-hmm. Το τι αισθάνεσαι είναι ο καθένας. Αυτό που αισθάνεσαι, τα λέει όλα. Το ένστικτό σου. Λένε για μένα, ας το πούμε, η φωνή του ύψιστου του Κυρίου είναι «Ζήτα μου και θα σου δώσω», λένε, ή «Ερώτησέ μου και θα σου απαντήσω». Είναι το ένστικτο. Mm-hmm. Το ένστικτο είναι αλάνθαστο στον άνθρωπο. Η εποχή μας... Και άμα είναι λανθασμένο το ένστικτο σε διακόπτω, τουλάχιστον πληρώνεις το ίδιο σου το λάθος, το οποίο πάλι θα σου βγει σε καλό. Έτσι. Η εποχή μας, η δύσκολη εποχή μας, έτσι όπως είναι, όπως όλοι την ξέρουμε, μην την περιγράψουμε, βοηθάει ή δεν βοηθάει? Έχουν χάσει το δρόμο τους οι γενιές. Και φταίνουν πολλοί παράγοντες σε αυτό. Πιστεύεις ότι η τέχνη μπορεί να τους ξαναφέρει, να ξαναφέρει τον κόσμο σε έναν άλλο δρόμο? Βέβαια, αυτό γίνεται και επαναλαμβάνεται πάντα. Υπάρχει πτώση και η άνοδος. Αλίμονα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πτώση. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Η περίπτωση να ξαναδημιουργηθούν μεγάλα μουσικά έργα. Ακόμα και τις προηγούμενες 20ετίες. Δεν σε πάω πίσω στα κλασικά κλπ. Υπάρχει. Θα ξαναδοθεί η ευκαιρία αυτή? Ναι. Μου ζητάς πρόβλεψη να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Προς το παρόν όχι, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες που διοχετεύονται στα κεφάλια των ανθρώπων σήμερα.
Και έχει χάσει το ενδιαφέρον του κόσμος. Δηλαδή δεν εστιάζει σε λίγα πράγματα. Ναι, όμως έχω δει και δημιουργούς και μουσικούς δηλαδή και άλλους καλλιτέχνες να έχουν χάσει και αυτοί το ενδιαφέρον τους. Να έχουν απογοητευτεί δηλαδή. Εννοείται. Δηλαδή, θυμάμαι που ρώτησα έναν πολύ μεγάλο στιχουργό, ποιητή στιχουργό, δάσκαλε τι ετοιμάζεις και γυρνάει και μου λέει δεν παίρνω τροφή από κανένα. Έχουν γίνει όλα απρόσωπα και δεν εμπνέομαι για κάτι. Mm-hmm. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο συνθέτη, στιχουργοποιητή. Ναι, ξέρω και ποιο. Μόλις το έχουμε συζητήσει. Παρ' όλα αυτά, εσύ φτιάχνεις πράγματα ακόμα και σήμερα. Τελευταία φτιάξαμε μαζί ένα τραγούδι με την Άρτεμη τη Ματαφιά και τον Χρήστο το Δάντη, το Επαφή. Mm-hmm. Συνεχίζεις με την Άρτεμη, κάνεις και άλλα πράγματα, αλλά και πάντα έρχεσαι και μου μιλάς για νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Έχεις στραφεί, νομίζω, προς τους νέους ανθρώπους, προς τις νέες φωνές. Η σκέψη σου. Ναι. Δεν σου κρύβω ότι υπάρχει και. Δηλαδή, όταν δίναμε, θυμάσαι που δίναμε και σε μεγάλο τραγουδιστή, Γιώργο. Καρπωνόταν την επιτυχία ο τραγουδιστής ο μεγάλος. Ναι. Δεν την καρπωνόμασταν εμείς. Αυτή είναι το μεγάλο μας παράπονο. Και όταν δίναμε στους νέους και κάναμε επιτυχία, ξαφνικά φανήκαμε κι εμείς. Όπως φάνηκα κι εγώ και μέσα από τα ορχιστρικά μου πιο πολύ. Mm-hmm. Στον χώρο των μπουζουξίδων, των μουσικών. Είναι ωραίο να δίνει σε νέους ανθρώπους τραγούδια. Είναι ωραία αυτό που παίρνεις ότι βοηθάς έναν άνθρωπο να βγει μια ώρα νωρίτερα. Να εκπληρώσει τα όνειρά του νωρίτερα. Έτσι όπως και εγώ βοηθήθηκα από ανθρώπους στο παρελθόν. Ναι. Κλασική ερώτηση. Έχεις κάποιο τραγούδι σου που το θεωρείς ιδιαίτερο, όχι πιο αγαπάς πιο πολύ. Για το λόγο δεν θέλω να μου τον πεις. Το θεωρείς ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο. Ναι, έχει κάτι. Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ κιόλας αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που μου αρέσουν περισσότερα από αυτά. Όχι, δεν λέω ποιο μας αρέσουν, όλα σας αρέσουν, παιδιά σου είναι. Αλλά κάποιο που νομίζεις ότι είναι ιδιαίτερο, για κάποιο λόγο, ίσως την ώρα που γεννήθηκε, ίσως η πορεία του, η τύχη του ή η ατυχία του, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια ερώτηση γενική αυτή. Ναι. Για τα δικά σου τραγούδια, όμως λέω. Ναι. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τα Δεν σε αρέσει. Αυτό το ξέρω. Και επίσης ξέρω ότι με το ζόρι δίνει συνεντεύξεις και δεν βγαίνεις και αν δεν ήμασταν τόσο καλοί φίλοι. Έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Πάρα πολλές. Σε όσους έχω πάει δημοσιογράφους που έχω δώσει, δεν στο κρύβω ότι μου κάνουν ηλίθιες ερωτήσεις. Δεν ξέρουν τη δουλειά του. Πες μου κάτι, ποιο είναι το καλύτερο που έχεις ακούσει από ένα νέο μουσικό για τα CD σου, για τα τραγούδια σου που έχεις εδώ πέρα μέσα. Σαν να σου έχει πει, να σου έχει γράψει, να σου έχει πει κάτι. Αυτό που βλέπω στο, αυτό, στο διαδίκτυο που με τιμούν τα νέα παιδιά μέσα από το έργο, αυτή τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Αυτός ήταν ένας από τους στόχους μου που έκανα τα ορχιστρικά. Και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Θα ήθελες να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι νέοι τον μπουζούκι? Γιατί έχουν πάρει, να σε προλάβω, έχουν πάρει μια γραμμή από τα ραδιόφωνα κλπ. Ότι είναι μια δευτεράτζο όργανο. Ένα ρόλο και που και χωρίς αυτό μπορεί να δεν χάσαμε και τίποτα. Άλλο τι λένε τα ραδιόφωνα ότι είναι δευτεράτζα τώρα, δεν είναι ποτέ δευτεράτζα, κανένα όργανο. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξουν οι νέοι είναι τον τρόπο, το πώς θα αισθάνονται τα πράγματα. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι έχουν βγει πάρα πολλοί τεχνίτες. Όλοι περνάμε από αυτό το στάδιο και εγώ πέρασα στο παρελθόν. Αλλά πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να μεστώνεις και να το αξιοποιείς αυτό το πλεονέκτημα αφού είσαι και δεξιοτέχνης. Και η δεξιοτεχνία σου να κρύβει μια δημιουργικότητα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να κάνουν τα νέα παιδιά. Να μην παίζουν απλά επειδή πρέπει να παίζουν γρήγορα. Ξέρω. Να παίζουν γρήγορα αφού έχουν τη δυνατότητα, αλλά να υπάρχει δημιουργία μέσα. Ψυχούλα. Πώς έλεγε Ζαμπέτα, τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια, όλοι για τα εκατομμύρια. Αν δεν έχει εδώ καρδιά και ψυχή, δεν λέει τίποτα. Έτσι. Είναι σχετικό και αυτό που είπε ο Καρμένο Γιώργο. Και πάμε σε ένα τελευταία μου ερώτηση. Ο χρόνος έχει τελειώσει, αν το έχεις καταλάβει. Αλλά πάμε σε μια ερώτηση κρίσιμη. Mm-hmm. Τι είναι ο αυτοσχεδιασμός? Εκεί που κάθεσαι, δηλαδή μπαίνεις σε ένα χώρο να γράψεις, να κάνεις ένα ταξίμιλε, κάνε ένα ταξίμιλε. Ίσον ο τραγουδιστής, λένε, κάνε ένα μανέ. Ένας αυτοσχεδιασμός είναι. Τι γίνεται εκεί, τι μαγική στιγμή είναι αυτή που αυτόματα ένας μουσικός.
αυτό ήταν ένας αυθυδιασμός, μια ρομάνσα, το οποίο είναι μια σύνθεση της στιγμής, το τι αισθάνομαι εγώ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι δημιουργία λοιπόν, για όταν κάνεις ένα ταξίδι. Σύνθεση της στιγμής. Ό,τι κάτσει, ό,τι βγει. Θα με φάει, θα πεθάνω και δεν το μάθω ποτέ αυτό. Δηλαδή, πατάς ένα κουμπί και βγαίνει. Ναι, αναλόγως βέβαια σε τι στιγμή βρίσκεσαι, η έμπνευση, η στιγμιαία έμπνευση. Ο χώρος, οι άνθρωποι. Όλοι, τα πάντα παίζουν ρόλο. Τόσο θα δημιουργηθεί καλύτερη σύνθεση, καλύτερη δημιουργία. Διάθεση, πρέπει να έχει διάθεση. Όπως εγώ τώρα αυτή τη στιγμή παίζουμε παγωμένα δάχτυλα. Το μηχανάκι, ξέρω ότι. Δεν αποδίδω όπως πρέπει να αποδώσω όταν είμαι πιο ζεστός. Έτσι είναι λοιπόν και η σύνθεση. Τα πάντα παίζουν ρόλο. Είναι η μαγική στιγμή που λένε. Που θα ζεστάνει μια κατάσταση. Που όλα συμβάλλουν ώστε να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι και δημιουργικό. Γιατί μιλάμε για κάτι στιγμιαίο που θα παίξεις, κάτι δικό σου. Το οποίο και δεν διδάσκεται βέβαια αυτό. Αυτό διδάσκεται μέσα από τη ζωή τα βιώματα που έχει ο καθένας. Και τα βιώματα τα βγάζει στην επιφάνεια. Και εκτίθεται. Πάντα. Και αυτό είναι και το καλό. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο φίλος μου Παναγιώτης Στεργίου. Ένας άνθρωπος που όσοι είστε μουσικοί φυσικά τον ξέρετε. Όσοι δεν είστε μουσικοί και έρχεστε για πρώτη φορά σε επαφή με το όνομα, ακολουθήστε τον, ψάξτε τον, βρείτε τον. Διότι και μόνο να ακολουθείς μουσικούς και μουσική σας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Να είστε καλά. Περιμένω.
δάκρυ, ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίγες μη, μου ζητάς να λησκονήσω.